υποτίθεται ότι βρέθηκε προσωρινή λύση με ένα ανάχωμα που στήθηκε στην περιοχή του Καρτερού και τα λίμματα έπαψαν να φτάνουν στη θάλασσα και αναδιαστήματα όταν ο λάκκος γεμίζει, αποφρακτικό μηχάνημα αναλαμβάνει το έργο της απομάκρυνσης. Εδώ και 1,5 μήνα όμως, η προσωρινή λύση έγινε μόνιμη, καθώς οι αγωγοί στους οποίους φαίνεται ότι πέφτουν ανεξέλεγκτα τα λίμματα, εξακολουθούν να τρέχουν, εξοργίζοντας τους κατοίκους που μιλούν ευθέως για ανικανότητα και αδιαφορία των αρχών να λύσουν το πρόβλημα. Οι 1,5 μήνες αυτή η ιστορία, αν δεν είναι άξιοι να βρουν ποιος το κάνει αυτό το πράγμα, ας βγουν στο κανάλι να το πούνε. Δεν μπορούμε να το βρουν, να το πούνε όμως. Έσχος ντροπή. Καταστρέψανε μια ολόκληρη περιοχή, μια από τις πιο ωραίες περιοχές, σε αυτό το τόπο μας, από αυτά τα λίμματα και η δικαιολογία. Όταν το βρούμε, θα τον τιμωρήσουμε αυστηρά. Μέσα στη νύχτα βγήκαν από τα σπίτια τους για να αντικρίσουν αυτή την εικόνα. Αυτοί οι ευθύνοντες αυτινού του τόπου που βλέπουν αυτό το έσχος εδώ και αδιαφορούν, δεν μπορώ να καταλάβω με τι, πώς κοιμούνται κάθε βράδυ ήσυχοι. Με αυτή την αναισθησία τέλος πάντων που τους έχει. Εγώ απορώ, έχουμε εδώ πέρα εκπροσώπους της πολιτείας, της πόλεως, του νομού, οι οποίοι προστατεύουν τα συμφέροντα των κατοίκων από απόψεως υγιεινής, νομίζω δεν έχουν δείξει κάτι τέτοιο. Άρα λυπάμαι πολύ, δεν θέλω να πω ότι είναι ανάξιοι, αλλά είναι απλά αδιάφοροι για τους ανθρώπους της περιοχής. Τα λίμματα τρέχουν μέσα από τους αγωγούς σε σημείο κοντά στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και ενώ οι ίδιοι πριν από 1,5 μήνα με την παρέμβαση του εισαγγελέα πίστεψαν ότι θα λυθεί το θέμα, εξακολουθούν να βλέπουν αυτή την εικόνα εκφράζοντας ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Τα λίμματα αυτά από κάπου από εδώ κοντά έρχονται. Δεν έρχονται από τη Μεσαρά. Τόσο δύσκολο να το βρουνε. Μπορεί να πάθουν το οποιαδήποτε ζημιά με αυτή τη βρωμιά. Δεύτερο, έχουν καταστρέψει μια περιοχή ολόκληρη Καρτερό και η Πρασά που είναι δίπλα από τις οσμές. Έχει καταστραφεί αυτή η ιστορία όλη και όλοι κάνουν τι. Ο ένας καλύβει τον άλλο. Γιατί αυτό μας δίνει να καταλάβουμε εμείς. Μέσα στη νύχτα, χτες το βράδυ, απέτησαν στο σημείο να βρεθούν οι αρμόδιοι. Μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής, αλλά και ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος πάντως εξήγησε ότι δεν αποτελεί το περιβάλλον δική τους αρμοδιότητα. Σαν Δήμος Ηρακλείου, δεν έχουμε την αρμοδιότητα καθήλυν και κατά τόπον όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε όμως την πολιτική ευθύνη και την υποχρέωση να συνδράμουμε το έργο των υπηρεσιών, οι οποίες, από ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα, δεν έχουν καταφέρει να συνειδητοποιήσουν και να εντοπίσουν την πραγματική αιτία της ρύπανσης που κατά καιρούς προσβάλλει την παραλία της Φλωρίδας. Ο κύριος Πετακός, δεν έχουν συνειδητοποίηση. Όχι δεν έχουν εντοπίσει, δεν έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα. Το συνειδητοποιήσει εισαγωγικά. Γιατί ας το βρούνε, γιατί δεν το συνειδητοποίησαν το πρόβλημα. Είναι τραγικό. Κάνουμε το παν να διερευνήσουμε από πού προέρχεται αυτή η κακή εικόνα. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε βιομηχανική, θέλουμε να ανταποδίδει και να δίνει το καλό παράδειγμα. Να είναι χώρος που παράγει έργο και όχι ρύπανση. Το θέμα εδώ και εβδομάδες απασχολεί τους κατοίκους και όσο και αν οι αρχές έχουν ενεργοποιηθεί, στο θέμα δεν έχει δοθεί λύση. Αφού ούτε οι υπαίτιοι που ρίχνουν τα λίμματα έχουν εντοπιστεί, πολύ δε περισσότερο, τα λίμματα αυτά εξακολουθούν να πέφτουν καθημερινά, να γεμίζουν το ανάχωμα, να απαιτούν την απάντηση με αποφρακτικό μηχάνημα και αν η διαδικασία δεν γίνεται άμεσα, ένα μέρος τους να καταλήγει στη θάλασσα, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την ασφάλεια όχι μόνο των ίδιων όπως είπαν, αλλά και των χιλιάδων λιωμένων στην περιοχή.